Αν είπε ότι η τραγωδία στην Αττική από τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε Ανατολική και Δυτική Αττική που ξέσπασαν τη Δευτέρα το μεσημέρι και μένονται σε διάσπαρτες εστίες, ενώ στον τραγικό κατάλογο των νεκρών προσθέθηκαν άλλοι 26 που βρέθηκαν σφίχτα αγκαλιασμένοι, ολόκληρες οικογένειες σε οικόπεδο στο Μάτι. Τουλάχιστον 51 είναι νεκροί μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί. 164 άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Σισμανόγλιο, Αττικό και Πέδων λόγω εγκαυμάτων, τραυματισμών και αναπνευστικών προβλημάτων. Από αυτά τα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται 71, 10 είναι διασωληνωμένοι, εκ των οποίων 6 στον Ευαγγελισμό και 4 στο ΚΑΤ. Από τους τραυματίες 23 είναι παιδιά και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Πέδων. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία έφεραν εγκάβματα στο πρόσωπο και τα χέρια, ενώ συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες τους. «Προσπαθούσαμε να ξεφύγουμε από τη φωτιά με τις φλόγες κυριολεκτικά να μας κυνηγούν», είπε ένας 88χρονος που κατάφερε να σωθεί από την πύρινη λέλαπα με εγκάβματα στο πρόσωπο. Οι τελευταίοι από τους νεκρούς που έχουν βρεθεί περισυναλλέγησαν από τη φρεγάτα Έλλη τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Ραφίνας. Μεταξύ των θυμάτων είναι πολλά μικρά παιδιά. Έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην Αττική διέταξε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου. Ειδικότερα, η εισαγγελική λειτουργός διαβίβασε δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Ηλία Ζαγοραίο, με την εντολή να διερευνηθούν τα πάντα σχετικά με τις πυρκαγιές που οδήγησαν στο τραγικό θάνατο δεκάδες πολίτες και σε καταστροφή περιουσιών. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Σταυρούλα Μαλήρη έκανε έκκληση στους συγγενείς των ηγουμένων να επικοινωνούν στον τηλεφωνικό αριθμό 199 για να δηλώσουν τους ανθρώπους που αναζητούν δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες. Τέλος, να πούμε πως οι πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν ήδη πρώτης ανάγκης στα θύματα των πυρκαγιών μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 210-48-19-001 του Κέντρου Logistics της Περιφέρειας Αττικής ή στους οικείους δήμους. Ειδικότερα, τα είδη που συγκεντρώνονται είναι εμφιαλωμένα νερά, χυμή, τρόφιμα που διατηρούνται εκτός ψυγείου και κατά προτίμηση να είναι άμεση κατανάλωση, όπως κονσέρβες, συσκευασμένα κρουασάν, μπισκότα, φρυγανιάς κλπ. Και γάλατα μακράς διαρκείας, τα οποία διατηρούνται εκτός ψυγείου, παραδείγματος χάρη, ευαπορέ.